Μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ροδόπης ξεκίνησε εδώ και 2 εβδομάδες την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Ο Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων είναι από τους συλλόγους που έχει μεγάλη γκάμα επιτυχιών στο παρμαλέ τους, μιας και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην εθνική κατηγορία. Από την περασμένη σεζόν ο σύλλογος έδειξε ότι έχει όλα τα προσόντα να ανέβει στην Α' Αριστεχνική, κάτι που στο τέλος το κατάφερε, κατακτώντας συγχρόνως και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Φέτος, υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Βουνάτσο, φιλοδοξεί να πράξει το ίδιο, ενώ παράλληλα θα δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, κάτι που έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Η προπόνηση γίνεται στους Αγίους Θεοδόρους, σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα του νομού, αλλά συγχρόνως έχει και ένα αξιοζήλευτο προπονητικό γήπεδο που βεβαίως για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο θυσιάστηκαν πολλές ώρες εργασίας. Ο Παναγιώτης Βουνάτσος μίλησε μαζί μας και μας τόνισε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για την ομάδα του, αλλά και το πώς βλέπει το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Ένα νέο. Καταρχήν, ευχηθώ καλή προσφυγική χρονιά να έχουμε σε όλες τις ομάδες και σε εμάς. Πάνω απ' όλα υγεία σε όλους, όλους τους ανθρώπους και να μην έχουμε αυτά τα κρούσματα που είχαμε αυτή τη χρονιά. Η χρονιά του Σπάρτακου αυτή είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά. Προσπαθήσαμε με τον πρόεδρο της ομάδας να μπορέσουμε να, όπως είχαμε πει και το καλοκαίρι, να σταματήσουμε τη μια ομάδα, να την φέρουμε τους, θεωρητικά τους μικρούς παίχτες ηλικίας 15 έως 18, να τους επαδρώσουμε στη μεγάλη ομάδα και να μπορέσουμε να κάνουμε μια νεανική ομάδα για το μέλλον του Σπάρτακου και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά αυτά να τα δει ο κόσμος, να τα αναγνωρίζει και όποιο μπορεί και να εξελιχθεί να προχωρήσει και πιο πάνω. Ο βασικός μας στόχος είναι αυτός. Σε τι στάδιο είστε τώρα, δηλαδή? Είμαστε σε στάδιο προετοιμασία, παίξατε κάποια φιλικά? Φιλικά δύσκολα, ναι, κάναμε 2 δύσκολα και με Σάπρες και με Παθρακικό. Ο σκοπός μου ήταν να δουν λίγο, να αποκτήσουν κάποια εμπειρία αγωνιστική, τακτική, να δουν τα τρεξίματα των αντιπάλων πώς είναι, να δουν σε ένα τι κόσμο θα μπουν μέσα και τώρα σιγά σιγά όσο πάμε θα κάνουμε τα φιλικά τα εύκολα. Πάντως υπάρχει πολύ όρεξη, πολύ φιλότιμο, στην προπόνηση πολλά άτομα, παρουσίες πολλές. Αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ, χαίρομαι που είμαι πάρα πολύ εδώ και όλα είναι πολύ καλά, όλα είναι πολύ καλά. Φυσικά αυτό είναι το δικό μας το τέτοιο, το πλάνο, να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά της Κομωτινής, ώστε αυτό είναι το μέλλον της Κομωτινής, να επανδρώσουμε και τις μεγάλες ομάδες και μακάρι και να έχουμε μια ομάδα σε πιο μεγάλη κατηγορία, ώστε να έρθει το κίνητρο σε αυτά τα παιδιά ξανά, να μπορέσουμε το πρώτο της Κομωτινής να το ανεβάσουμε επίπεδο. Γιατί έχει πέσει, βλέπω ότι η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει, γι' αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε όλοι κανένας, όλοι μαζί, όλες οι ομάδες, να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Αυτός είναι ο δικός μας σκοπός σαν Σπάρτακος, η φιλοσοφία μας και πιστεύω να το αποδείξουμε και να το δημιουργήσουμε. Φέτος, εντάξει, το πλεονέκτημα το έχει ο Παθρακικός, είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους μας, τον έχω βασικά που τον έκανα και φιλικό εγώ, το είδα. Μπράβο τους, πιστεύω να το αξίζουν οι φέτος άμα βγούνε, γιατί μια καλή προσπάθεια από ό,τι βλέπω και θα το δείξει ο χρόνος, θα το δείξει η χρονιά αυτή. Πιστεύω ότι καταλάβανε τώρα οι ψηφιακές ομάδες και από άλλους διάφορους που συζητάω ότι δώσαν πολύ βάρος φέτος στα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ καλό σημάδι, σαν νεαρά παιδιά φυσικά, ναι. Είναι καμιά 5-6 λόγοι που δίνουν βάρος σε αυτά τα παιδιά και είναι πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Να μείνουν, το βασικό είναι να μείνουν στο γήπεδο αυτά τα παιδιά, ηλικίας από 18 ως και 25. Δεν θες ντόπιο 25 χρόνων να παίζει ποδόσφαιρο. Θα δουν μια ηλικία 15-18 και μετά από εκεί, άμα δεν κάνουν κάτι, εξαφανίζονται. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει τα παιδιά να βοηθούν με διάφορους τρόπους από τους συλλόγους, από τους παράγοντες, όλοι μαζί να τα κρατήσουμε στο γήπεδο. Αυτή είναι η δικιά μας σκέψη. Εμείς έχουμε 25 παιδιά τέτοια. Θέλω να τους κρατήσω όλους όσους μπορούν στο γήπεδο. Εντάξει, είναι και τα μαθήματά τους. Λίγο έτσι εκεί το κάνουμε. Λογικότατο, φυσιολογικό. Και αυτό είναι ο σκοπός μας. Στην κάμερα της Λίγκα TV μίλησα και τρεις νεαροί παίκτες του συλλόγου. Μπάρκουλας, Δάκος και Δελγιώζος. Πέρσι ήρθες από την ομάδα της ΑΕΚ. Ήσουν αυτός που σκόραρε συνέχεια. Εντάξει. Έβαλα λίγα, εντάξει. Πώς βλέπεις τη φετινή χρονιά, φίλε μου? Σίγουρα είναι μια εμπειρία από πλευράς δικιάς μου. Μαζί μου έχουν έρθει και άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Οπότε θα δοκιμαστούμε όλοι και θα δώσουμε όσα μπορούμε για να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι φέτος η χρονιά γενικά για τις ομάδες της Άλβαρες Τεχνικής είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τα νεαρά παιδιά όπως εσένα να δείξουν τα ταλέντα τους μέσα στο γήπεδο, αφού δεν υπάρχουν τα μεγάλα φαβορί τουλάχιστον που έφυγαν στη ΓΑΜΑ Εθνική, εννοώ? Σίγουρα είναι,
σίγουρα είναι μια καλή ευκαιρία για να δείξουμε όλοι τα ταλέντα μας. Και είναι και η καλύτερη ευκαιρία που δεν την αρπάξαμε όλοι μας. Σένα τι να περιμένουμε φέτος? Θα δώσω το καλύτερο με αυτό. Σίγουρα θα προσπαθήσω να σκοράρω όπως πέρσι και ακόμα περισσότερο. Και θα δώσω το καλύτερο με αυτό. Η φετινή χρονιά θα είναι καλή. Θα έχουμε πιο δυνατή ομάδα από πέρσι. Και πιστεύω πως θα μπορούμε να κρατηθούμε και να ανεβούμε. Το είπα και πριν στον Φίλιππο, είναι μεγάλη ευκαιρία για εσάς τους νεαρούς, γιατί είσαι μικρός, να δείξετε τα προσόντα σας μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Η ευκαιρία που είναι να πάρουμε φέτος είναι καλή, αλλά θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Γενικά για το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις? Τώρα για το πρωτάθλημα, εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Από σένα τι να περιμένουμε? Τώρα αυτή η ερώτηση είναι λίγο... Θα προσπαθήσουμε όλοι από την ομάδα και εγώ προσωπικώς για το καλύτερο. Ο Σπάρτακος αξίζει να είναι σε ψηλά? Το αξίζει και με κάθε προσόν του καθένας παίκτη προσωπικά θα προσπαθήσουμε για τα πάντα. Κοιτάξτε, έχουμε πολύ ψηλά στάνταρ, μπορώ να πω. Ερχόμαστε από το Β' τοπικό. Για μας τώρα πάμε για πρωταθλητισμό. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε αν συνεχίσουμε εμείς καλή προπόνηση και ελπίζουμε για το καλύτερο. Από πού πηγάζει αυτές οι εκφράσεις που λες, πρωταθλητισμό, να πάμε καλύτερα? Πηγάζει από το πολύ καλό κλίμα αλλά και τη δουλειά που ρίχνετε μέσα στην προπόνηση και την προετοιμασία, βέβαια? Σίγουρα είναι από τη σκληρή δουλειά που κάνουμε, αλλά εδώ πέρα είμαστε όλοι μια οικογένεια. Είμαστε όλοι με αρχές και προσπαθούμε να βοηθάμε ένα τον άλλο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Πιστεύεις δηλαδή ο Σπάρτακος θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο από την περσινή χρονιά? Όχι ότι πέρσι ήταν αδύναμος, αντιθέτως, είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά πιστεύεις ότι φέτος θα δούμε κάτι καλύτερο? Το ελπίζω, το ελπίζω. Πιστεύω ότι θα κάνουμε διαφορά φέτος, ναι.